Καλημέρα, γιατί μου κάνετε, πώς μου είσαστε. Ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά και να έχετε την υγεία σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ημέρα vlog μας 11. Κανονικά δεν θα ήταν ημέρα 11, αλλά δεν γινότανε. Όπως μου είπατε και πάρα πολλές από εσάς, η υγεία πάνω απ' όλα και πραγματικά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαι πάρα πολύ καλύτερα, δεν το συζητώ, πάρα πολύ καλύτερα. Η φωνή μου λίγο ακόμα δεν ακούγεται καλά και ούτε μπούκομαι έχω, ούτε πόνο στο λαιμό έχω. Μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, αυτό είναι το λιγότερο, πραγματικά το λιγότερο. Έχω ντυθεί στα γιορτινά μου, έχω βάλει το κοκκινό μου το πουκάμισο μαζί με ένα μαύρο ψηλό μέσο παντελόνι, για να είμαι έτσι λίγο στο κλίμα. Βέβαια αυτό το πουκάμισο φορείται καθημερινά, όχι μόνο τις γιορτές, αλλά οκ. Και έβαλε και το γουράκι μου. Είναι από Balter. Είναι πάρα πολύ όμορφο το γουρί του 2024. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και το έχω κρύψει κάτω από το γιακαδάκι. Το έχω βάλει έτσι να φαίνεται μόνο εδώ. Στην αρχή είπα να το έβγαζα, να φαινόταν έτσι. Αλλά νομίζω ότι επειδή φορά πουκάμισο, μου αρέσει να είναι κρυμμένο. Οπότε θα το αφήσω έτσι. Και έκανα και το μαλάκι μου. Αυτό έτσι που μου αρέσει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες. Το έκανα μια μέρα τυχαία και μου άρεσε. Και θα πάρω και αυτή την τέλεια τη ζακετούλα που νομίζω πως θα ταιριάζει με αυτό το πουκάμισο. Ναι, εννοείται ταιριάζει. Για να το δω. Να κατεβάσω λίγο μανίκι γιατί δεν μπορώ. Είναι σαν την κάλτσα. Φοράς μια κάλτσα και δεν έχει καλό λάστιχο και κατεβαίνει όσο περπατάς. Αυτό μου συμβαίνει και με το μανίκι. Και το θέλω να είναι καλά. Καλά, τέλεια το ζακετάκι. Πάρα πολύ όμορφο και το ζακετάκι. Για να το δω. Μ' αρέσει. Με το πουκάμισο, ναι, μου αρέσει. Θα το αφήσω έτσι, θα πάρω και ένα πάνω φόρι εννοείται. Θα σας γράψω κάτω στην περιγραφή για πουκάμισο και τέτοια, γιατί θα σας αρέσουν σίγουρα. Και μπορώ να σας δείξω αν θέλετε και κάποια ρούχα τώρα ή σήμερα, τις επόμενες ημέρες θα το δούμε. Κάποια νέα ρούχα που ήρθαν στο Dome και αξίζει να τα δείτε. Είναι πολύ φρέσκα, σήμερα ήρθανε, σήμερα κι εγώ τα είδα και τρελάθηκα. Διάλεξα αυτά που ήθελα και αυτά που θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, φύγαμε. Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ημέρες δεν βγήκα και πάρα πολύ από το σπίτι. Βγήκα για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο ένας για να πάω στο γιατρό και ο άλλος λόγος για, τέλος πάντων, τι να σας λέω, τέτοια τρεχάματα από τον Νοέμβρη. Αχ, αν το πάρω απόφαση κάποια στιγμή μέσα στο vlog μας θα σας πω, γιατί είχε και ένα πολύ ωραίο ηθικό δίδαγμα ο Νοέμβρης για μένα. Περιττό να σας πω ότι έχω αρχίσει να πιστεύω ότι σε αυτό το event δεν θα φτάσω ποτέ σήμερα. Είμαι σε μια πολύ γνωστή οδό. Τώρα μην πω βλακεία, νομίζω ότι είμαι στην Κατεχάκη. Χωρίς να είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Όχι, δεν είμαι στην Κατεχάκη. Είμαι στη Μεσογείον, στο καλό. Το γράφει και στο GPS. Και έχω αρχίσει να πιστεύω ότι επειδή τα φανάρια δεν λειτουργούν, δεν θα φτάσω και ποτέ. Δεν λειτουργούν τα φανάρια. Έκανα να στρίψω από Χαλάνδρη για Μεσογείον. Δεν ξέρω πόση ώρα ήμουν εκεί σταματημένη. Και αυτό το πέρα βγάζει ζέστη. Εγώ έχω φουντώσει τώρα. Δεν είμαι καλά. Παιδιά, το κατάφερα. Δηλαδή δεν το πιστεύω. Με πήραν και τηλέφωνο να δουν πού είμαι. Λογικό είναι, αφού μισή ώρα μετά. Won't you listen to me? I got a feeling that you just might agree. You know I haven't been good, but have I been so bad? Gotta have a gift for me too in that bag. Santa, won't you let me explain? I thought these rules of yours were just fun and games. So I'm a little bit naughty, maybe not very nice. But there must be a gift for me in that bag tonight. Oh, come on, let me take a quick peek inside. That old bag of yours, what you trying to hide? A box of chocolates or perhaps a big screen TV? Or some shiny silver keys to a new car maybe? Santa, I think we both already know. You're gonna give me something good when you go. Keep those two turtle doves and that old pear tree. Μόλις τελείωσα από το event της Lurpak. Ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί μάθαμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή με κότσι και λαχανικά δίπλα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πολύ που ήταν τόσο λεπτά κομμένα, ποτέ δεν το είχα σκεφτεί να τα λεπτοκόψω και να τα βάλεις δίπλα της σαν σαλατούλα από το κρέας. Και μας έδειξε και μια τέλεια συνταγή για βελουτέ σούπα. Ένα θα σας πω,
Προσθέστε στη βελουτέ σας τη σούπα τραγανό προσούτο. Πάρτε τις φλίδες από προσούτο και βάλτε το στο φούρνο να ξεροψηθεί και βάλτε το... Παιδιά, δεν υπήρχε. Μαζί με τη βελουτέ νιώθες και αυτό το κρατσάνισμα από τα... από το προσούτο και ήταν, τι να σας πω, ένα όνειρο, πραγματικό όνειρο. Λοιπόν, όπως είπατε το πρωί του μεταξύ πήγα και... μια στροφή αριστερά. Κάθε φορά που μιλάει κάτι παθαίνω, γιατί την ξεχνάω. Πήγα σε ένα ζαχαροπλαστείο που έχουμε κοντά στο σπίτι, όπου είχα πάρει και την άνοιξη για τον Αλέξανδρο, είχα παραγγείλει κάποια cake pops για να τα μοιράσει στο σχολείο του, επειδή είχε επιστρέψει μετά από τόσο καιρό που δεν μας αφήναν οι γιατροί να πάει σχολείο, οπότε πήρε έτσι κάτι να κεράσει. Και πήγα για να τους παραγγείλω χριστουγεννιάτικα και δεν είχαν, είχαν τα απλά. Και τους ζήτησαν αν γίνεται το cake pop απ' έξω να είναι κόκκινο και να έχει από πάνω τρούφα λευκή, και μου είπαν ότι δεν γίνεται εξωτερικά cake pop κόκκινο. Οπότε πρέπει να φύγω τώρα. Θα πάω στο Στεργείου που εκεί πέρα έχει μεγάλη ποικιλία, να δω τι παίζει από χριστουγεννιάτικα cake pops, για να τα παραγγείλω μα είναι από εκεί. Να τα δω πρώτα αν μου αρέσουν τα σχεδιάκια και αυτά. Είναι ότι με την κάμερα αυτή δεν βολεύει πολύ για να σας δείχνω ρούχα, αλλά θα σας δείξω όπως και όσο μπορώ, γιατί κάνανε, όσοι με ακολουθούν στο Instagram τουλάχιστον, κάνανε χαμό και για το πουκάμισο και για όλα όσα φορούσε, και για το γουράκι τους άρεσε πολύ, το ζακετάκι και όλα. Λοιπόν, ό,τι θα σας δείξω είναι από Dior. Θα σας βάλω εννοείται και τα links όλα από κάτω. Είναι τα καινούργια αυτά που είδα και εγώ σήμερα που παρέλαβε η αδερφή μου. Και είναι πάρα πολύ ωραία όλα και πολύ ποιοτικά. Λοιπόν, το πουκάμισο αυτό δεν είναι από τα τωρινά που ήρθαν σήμερα, αλλά είναι από τα καινούρια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και μακρύ να ξέρετε είναι. Και μου αρέσει που κάνει εδώ πέρα και την παραπάνω το υφασματάκι εδώ για να μην φαίνονται τα κουμπάκια. Επίσης, ωραίο διακοσμητικό ζακετάκι, γιατί είναι αυτά τα για μορφιά. Δεν είναι κουμπώνει μπροστά, να ξέρετε. Ενώ έχει τα κουμπάκια και αυτά. Μένει έτσι ανοιχτούλη, πολύ πολύ όμορφο. Με ρωτάγανε και τα κορίτσια στο event και ήρθαν δύο κορίτσια και μου λένε τι ωραίο ζακετάκι. Μετά βέβαια το έβαλα στη μέση, γιατί εγώ είμαι διάθετη και νιώθω ωραία να φοράω κάτι στη μέση, να σας πω την αλήθεια. Πολύ ωραίο και αυτό. Θα σας βάλω το link από όλο το e-shop για να μπείτε να ρίξετε μια ματιά, γιατί μπορεί να δείτε εσείς κάτι διαφορετικό που να σας αρέσει. Οπότε, να μπείτε να ρίξετε μια ματιά και για δώρα. Θα σας δείξω και εγώ κάτι τέλειο τώρα σε λίγο, μόλις τελειώσω με τα ρούχα. Όχι, θα σας τα φέρω τώρα, πριν ξεκινήσω με τα ρούχα, γιατί σας έχω τέλεια ιδέα για δώρα. Ωραία δώρα και οικονομικά δώρα. Μισό λεπτό. Σας έχω πει ότι για μένα τα Χριστούγεννα, τα δώρα των Χριστουγέννων, είναι συμβολικά. Μου αρέσουν τα συμβολικά δώρα και να μου κάνουν και να κάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ να μου δίνουν εμένα ή κασκόλ, πασμίνες τέτοια, ή σκουφάκια. Μου αρέσει να μου κάνουν κάλτσες. Μου αρέσει πάρα πολύ κάποιο γουράκι. Μου αρέσει... κόλλησα τώρα, γιατί και κάτι άλλο είναι που θέλω να αναφέρω. Σε αφρόλουτρο και κρέμα σώματος. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Και έχει φέρει στον Dior κάτι πάρα πολύ ωραίες πασμίνες και φουλάρια. Σας έφερα ένα από το κάθε σχέδιο, αλλά έχει πολλά χρώματα. Εγώ σας δείχνω αυτά που επέλεξα και τώρα νομίζω ότι έχουν εκεί γύρω στα 13 με 15 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Να μπείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας και να πάρετε ωραία φουλαράκια για δωράκι. Είναι τέλειο. Φθηνό και ωραίο. Και είναι και αυτά τα μεγάλα. Κοιτάξτε τι ωραία. Μπορείς και για κασκολάκι να το έχεις, αλλά και έτσι για από πάνω. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, το σκέτο εγώ το πήρα σε μπλε, σκούρο, σε navy. Ωραίο με τα κροσάκια του. Φαίνονται τα κροσάκια, να το. Μετά έχει ένα άλλο, το οποίο μου άρεσε αυτό το πράσινο με το ροζ και το μπλε. Τι ωραία που ταιριάζει το πράσινο με το ροζ. Ποτέ δεν θα το συνδύαζα, αλλά τώρα που το είδα, μου άρεσε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ ποιότητα, είναι τέλεια. Μακάρι να μπορούσα
να σας βάλω να αγγίξετε. Είναι πάρα πολύ απαλά. Δεν τσιμπάνε καθόλου, 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 καθόλου. Γιατί δεν μου αρέσουν εμένα τα ρούχα, ούτε οι πασμίνες και αυτά να τσιμπάνε. Δείτε πόσο όμορφο, ρε παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Άλλο ένα πολύ αγαπημένο μου, γιατί μου αρέσουν πολύ τα σχέδια που έχει και βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Είναι αυτό εδώ. Και είναι και διπλό έτσι, κοιτάξτε. Μπορεί να φορεθεί είτε έτσι είτε αλλιώς. Να σας το φέρω και αυτό κοντά. Έλα, καλή μου κάμερα. Δεν θέλει, νάτι. Κοιτάξτε, πολύ όμορφη και αυτή. Και μετά, πάλι το πρασινάκι. Δεν ξέρω, μου τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον το πράσινο σε αυτά. Κοιτάξτε τι ωραίο σχέδιο. Πάρα πολύ, κανένα δεν τσιμπάει. Είναι πολύ πολύ απαλά όλα. Να το ρίξω έτσι και αυτό από πάνω να το δείτε. Πολύ ωραίο δώρο, να το ξέρετε. Γιατί τώρα τις γιορτές έχουμε να πάρουμε δώρα σε αρκετούς. Σε όσους αγαπάμε τέλος πάντων. Οπότε είναι καλό να δίνουμε ωραία συμβολικά δωράκια, ποιοτικά πάνω απ' όλα. Και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή σας το λέω, ξέρετε ότι όταν σας λέω κάτι είναι η πραγματική μου γνώμη και το εννοώ. Πολύ όμορφο και αυτό. Αυτό κάνει πολύ θράψη, να ξέρετε. Μπείτε αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά σε σχεδιάκια και τέτοια. Επίσης, ήθελα να σας δείξω και αυτή εδώ τη ζακετούλα. Φορεμένη να τη δείτε. Είναι παρόμοια με την άλλη, έτσι. Ναι, αλλά σε μαύρη. Και αυτή είναι πολύ όμορφη. Για όσους τους αρέσει το μαύρο. Επίσης, το πρωί, επειδή έγινε χαμός στο Instagram με αυτό εδώ το πλεκτό, που θα το είδατε σίγουρα και εγώ μόλις το είδα τρελάθηκα, και αυτό είναι από Dior. Αυτό εντάξει δεν θα σας το φορέσω τώρα, επειδή το φόρασα το πρωί και το είδατε φορεμένο. Είναι τέλειο, ούτε αυτό τσιμπάει να ξέρετε. Δεν θα σας δείξω τσιμπητά ή θα σας πω αν είναι κάτι που τσιμπάει. Πολύ ωραίο εδώ με τα σπιτάκια, πόσο ωραία χριστουγεννιάτικη και όχι μόνο, μπορεί να φορεθεί και μετά. Είναι μια χειμερινή ωραία μπλούζα. Άλλη αγαπημένη, πολύ αγαπημένη και πολύ μαρινελίστικη. Είναι αυτή εδώ. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά ξέρετε τι, θέλω πρώτα να σας δείξω άλλη μία ζακετούλα για να τις φορέσω τις άλλες. Λοιπόν, έχουμε αυτή εδώ τη ζακέτα, η οποία έχει πάνω καρδουλίνια. Τι όμορφη. Και έχει και ζωνούλα. Έχει και ωραίες φωτογραφίες, να μπείτε έτσι να ρίξετε μια ματιά, αν θέλετε να τις δείτε καλύτερα. Και έχει και τη ζωνούλα του που κάνει πλεξουδίτσα. Πάρα πολύ ωραία και αυτή και είναι σε ωραίο μάκρος, δεν ξέρω φαίνεται τώρα πώς θα σας το δείξω το μάκρος της. Φαίνεται εκεί τουλάχιστον στον καθρέφτη. Με την κάμερα αυτή δεν γίνεται, δεν είναι όπως του κινητού. Δείτε ρε παιδιά, τι όμορφη. Μεσολάβησε μια αλλαγή μπαταρίας μέχρι να επιστρέψω. Άλλο ένα πλεκτό πάρα πολύ ωραίο που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ στο στυλ μου με αυτά τα λουλουδάκια. Κοιτάξτε, και είναι και ωραία και στο μάκρος και εδώ και εδώ. Και αυτή έτσι πολύ απαλή. Και έχω να σας δείξω άλλη μία η οποία είναι έτσι παρόμοια. Αυτή νομίζω δεν χρειάζεται να τη φορέσω. Δείτε πόσο ωραία είναι. Κοιτάξτε τι ωραίο print που έχει. Πάρα πολύ ωραία και αυτή. Πολύ μου αρέσει. Νομίζω αυτή θα φορέσω αύριο. Αυτή νομίζω θα φορέσω. Μ' αρέσει πολύ το χρώμα της. Αυτό που ούτε είναι καφέ ούτε είναι ροζ. Δεν ξέρω, με τα χρώματα έχετε καταλάβει τι μου συμβαίνει γενικότερα. Και πάμε εδώ σε μια full μαρινελίστικη μπλουζίτσα, που μόλις τη δείτε θα καταλάβετε τι εννοώ. Ξέρετε εγώ τι παθαίνω με αυτά τα γιακαδάκια, και με αυτό εδώ το έχω πάθει το κάτι της μου, που έχει αυτά τα στρασάκια και όλα αυτά εδώ τα γκλίτερωτά και τα δεν συμμαζεύεται. Μετά πιο κάτω είναι μια απλή άσπρη πλεκτούλα μπλουζίτσα, αλλά της δίνει τόσο πολύ, τόσο όμορφο. Πάρα πολύ ωραία. Με αυτή θα μείνω σήμερα, για σήμερα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά είναι που ήθελα να σας δείξω. Μπείτε οπωσδήποτε να ρίξετε μια ματιά στα φουλάρια. Για να δείτε, είναι και πάρα πολύ οικονομικά και είναι πολύ πολύ ποιοτικά. Νομίζω σε οποιονδήποτε το δώσετε θα το ευχαριστηθεί. Γιατί μπορεί να φορεθεί και σαν κασκόλ αλλά και σαν πασμίνα. Γιατί είναι, είπατε πόσο μεγάλη είναι, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε άνετα μπορεί να φορεθεί έτσι. Από πάνω ή πιο ρηγμένο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Και μετά, αν σας το βάλω και σε κασκολάκι να το δείτε. Γιατί δεν σας έβαλα κανένα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ cute. Τελικά φόρεσα αυτήν. Έτσι λίγο να τη χαρώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ρε παιδιά, αυτή η πιτζάμα.
Επειδή με είχατε ρωτήσει και στα πρώτα βίντεο που ήταν στο Λονδίνο και δεν είχα απαντήσει σε κάποια. Τα καθημερινά τα vlog μας είναι λίγο δύσκολο τώρα να σας απαντάω. Είναι από Shinsei. Είναι στη συνεργασία με την Disney που είναι τα 100 χρόνια κλπ. Νομίζω δεν μου ήταν τόσο κοντή. Έτσι έχω την εντύπωση. Νομίζω ότι δεν μου ήταν τόσο κοντή. Μπορεί και να ήταν και να μην το θυμάμαι. Τέλος πάντων, πάμε μέσα να σας δείξω λίγο lurpak για να τα φτιάξω, τι μας δώσανε και να έρθω να βάλω και λίγο τάξη εδώ μέσα. Δεν ξέρω πόσο καλός είναι ο φωτισμός αυτός. Τέλος πάντων, μην κοιτάτε την κουζίνα που είναι λίγο στο χάος της, το ίδιο. Θα συνέλθει και αυτή σε λίγο. Λοιπόν, μας δώσανε lurpak, αυτό εδώ το βουτύρο με το λάδι. Μας δώσανε το κλασικό, το ανάλατο, αυτό που παίρνω και εγώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Το τρώω με βούτυρο και το βούτυρο αυτό με μέλι. Κρέμα γάλακτος. Cream cheese. Τυράκι τριμμένο. Και επίσης έχουμε... Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι είναι, παιδιά. Θα το ψάξω όμως. Θα το ψάξω. Καθίστε να τα φτιάξω αυτά για να μην μένουν και τόσο εκτός ψυγείου. Ουφ. Πάμε. Πόσο έχουμε σήμερα? Έχουμε 13. Άρα θα ανέβει αύριο 14. Άρα πάμε να δούμε λίγο τι παίζει με τα κουτάκια από Kiehl's. Τα οποία ούτε ξέρω τι γίνεται με τα κουτάκια από Kiehl's. Θα το ερευνήσουμε αμέσως τώρα μαζί. Λοιπόν, το 13 νομίζω το άνοιξα εγώ χθες, έτσι που οι πάντες το ανοίξω. Άρα το 14, να δω το 14. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Έχει ένα ultra facial toner μέσα που δείχνω. Έλα. Να το. Έχει σχεδόν τακτοποιηθεί το σπίτι, δεν έχει τακτοποιηθεί στο 100%. Από τότε που γυρίσαμε από Λονδίνο δεν έχει μια μέρα να το έχω δει έτσι πως θέλω να το βλέπω, δεν έχει υπάρξει. Και σας έχω πει ότι εγώ για να λειτουργώ, να μπορώ ακόμα και για να κοιμάμαι, να δουλεύω, θέλω να είναι όλα στη θέση τους, τακτοποιημένα και ωραία. Έτσι μου αρέσει. Τέλος πάντων, ο Αλέξανδρος έχει πέσει για νάνι. 7.30 ώρα ξεκίνησε να μου λέει «Μαμά, θέλω να κοιμηθώ, μαμά, θέλω να κοιμηθώ». Και του λέω «Έλα πάμε για δόντια τέτοια». Ξάπλωσε και κοιμήθηκε μέχρι και μόνος του, που αν δεν είναι κάποιος να του κάνει λίγο παρέα, να διαβάσει ένα βιβλίο, να... Τώρα ξεράθηκε, πραγματικά. Δεν πρόλαβα να... Το μόνο που έκανε είναι να πάω να τον ξεσκεπάσω λίγο, γιατί είχε κουκουλωθεί μέχρι πάνω, δεν τον έβλεπα καθόλου να μη σκάσει. Τέλος πάντων, το σπίτι, όπως σας είπα, είναι στο 70% φτιαγμένο. Έχει ακόμα πάρα πολλά. Έχει εδώ πάνω στο τραπέζι πράγματα. Μέχρι και στο πάτωμα είχα πράγματα. Και όσο έφτιαχνα τα πράγματα, που γινόταν εκεί κάτω ένα χαμό, συνειδητοποίησα ότι είχα και ένα κουτί κλειστό από μια παραγγελία που μου ήρθε που είχα κάνει από ένα e-shop φρουφρού. Φρουφρού κάτι. Δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Και δεν είχε τύχει να ξαναπαραγγείλω από αυτό το κατάστημα. Πρώτη φορά παραγγείλα γιατί βρήκα και τα δύο πράγματα που ήθελα σε αυτό το κατάστημα. Γιατί το ένα το θέλω σε συγκεκριμένο μέγεθος, γιατί και συμφέρει αλλά και το καταναλώνω πάρα πολύ. Και ρε παιδιά, οι άνθρωποι μου κάνανε ένα σωρό δώρα μέσα. Και λέω και ένα κατάστημα τώρα που δεν το ξέρεις καλά, δεν είναι από τα μεγάλα καταστήματα. Και τι ωραίο δώρο, ας πούμε, μου δώσανε. Αυτό εδώ το γυάλινο μπουκάλι, που είναι για νερό και τέτοια, και εγώ τα χρησιμοποιώ πολύ αυτά. Μου δώσανε ένα νεσεσεράκι. Μου δώσανε ένα στολίδι. Και μου δώσανε και αυτό το πέρα το δειγματάκι από ένα σαμπουάν, τέλος πάντων. Πάρα πολλά, έπαθα πλάκα, δηλαδή και μόνο με το νεσεσέρ, ας πούμε, ή μόνο με το μπουκάλι θα ήμουν πολύ ικανοποιημένη. Και πολύ μου αρέσει η κίνησή τους, οπότε και θα τους ξαναπροτιμήσω, δεν το συζητώ. Και μου ήρθαν και πολύ γρήγορα, τα παραγγείλα Κυριακή και σήμερα Τετάρτη τα είχα. Έχω παραγγείλει και κάτι άλλο από ένα άλλο e-shop και δεν έχει φανεί, για να στους ξέρει πότε θα έρθει. Και δεν σας έδειξα για ποιον λόγο πήγα στο μόλι σήμερα το πρωί και δεν σας το έδειξα γιατί αυτό το έβλεπε ο Αλέξανδρος και θα είχαμε θέματα. Μου είπε η αδερφή μου χθες, για δες μου λέει ποιο ρούχο σου αρέσει πιο πολύ για να πάρω στον Αλέξανδρο για τα Χριστούγεννα, θες αυτό ή αυτό? Και της λέω τι είναι αυτά, μπλου ή ρούχα? Και μου λέει ναι,
Και λέω, υπάρχουν ρούχα μπλου και δεν έχω πάρει χαμπάρι. Έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση μπλου, είναι η αλήθεια. Και πήγα στο μόλ γιατί μ' αρέσανε κάποια από τα ρούχα που είχε, κάποια σετάκια, αλλά δεν μ' αρέσαν όλα. Μ' άρεσε πολύ αυτό που πήρε η αδερφή μου και μ' άρεσε και αυτή η πιτζάμα με την Bluey. Πόσο cute είναι. Είναι η Bluey και η Bingo. Νόμιζα ότι είναι ο αδερφός της ο Bingo, αλλά είναι κοριτσάκι και είναι η Bingo. Δεν το έχω μάθει ακόμα, γιατί τώρα το τελευταίο διάστημα ο Αλέξανδρος έχει κολλήσει με αυτό. Δεν έχει τύχει να καθίσω να παρακολουθήσω πολύ. Μόνο όσο ακούω όταν το βλέπει και κάνω δουλειές. Και το καλό είναι ότι βλέπω ότι περνάει πολύ ωραία μηνύματα. Και μου το λέγανε αυτό και οι κοπέλες των διατρίων που πήγαμε προχθές. Ότι και ένας μπαμπάς που τους έλεγε για την Bingo, για την Bluey. Ότι είναι ένα πολύ ωραίο παιδικό που παίρνει πολλές μηνύματα και όντως το έχω πάρει και εγώ, το έχω δει και εγώ. Και αν δεν υπομονώ τώρα να έρθουν τα γενέθλιά του, που είναι ακριβώς σε μια εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, να του δώσουμε το σπιτάκι της Bluey, νομίζω θα καταχαρεί. Δεν έχω ασχοληθεί, παιδιά, ούτε με τα δώρα, δεν έχω ασχοληθεί να τα τυλίξω, να τα βάλω στις τσάντες. Δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα και δεν έχω κάνει και αυτό το πράγμα το οποίο δεν έχει τύχει ποτέ να το αφήσω και τόσο αργά. Δεν έχω φτιάξει το ημερολόγιο για το 2024, που εγώ πάντα το φτιάχνα από το Νοέμβρη. Το είχα πάντα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος. Πραγματικά δεν με αναγνωρίζω. Εγώ που ήθελα όλα αυτά να είναι έτοιμα πριν. Βέβαια, ήταν τόσο δύσκολος ο Νοέμβρης, που δεν είχα καθόλου διάθεση και κέφι. Ήταν η ψυχολογία μου τόσο πεσμένη, που δεν είχα διάθεση να καθίσω να ασχοληθώ με αυτά. Τέλος πάντων. Και έχω πάρει εδώ τώρα το σοκολατάκι μου, το Ferrero Rocher, δίπλα και την κασετίνα, για να ξεκινήσω το vlog μας ημέρα 11, να το επεξεργάζομαι και αύριο να ανέβει και να το δείτε και να είναι έτοιμο και να πάνε όλα καλά και να έχω και τις επόμενες ημέρες να πάει μέχρι και τις 20, θα δούμε πώς θα πάει, είναι η αλήθεια, γιατί αυτά τα επεισόδια το 25 και το 26 δεν πάνε και πάρα πολύ καλά, για να σας είμαι ειλικρινής, γιατί είσαστε όλοι στα σπίτια με τις οικογένειές σας, τους φίλους σας, αυτά, και είναι πολύ φυσιολογικό, τώρα δεν θα βλέπετε Μαρινέλη, οπότε θα δω μήπως εγώ τα γυρίσω και σας τα ανεβάσω μεσοβδόμαδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, δεν ξέρω, θα το δούμε, τέλος πάντων. Αυτά, σας αφήνω να επεξεργαστώ το βίντεο, να φάω και το σοκολατάκι μου εδώ και να τα πούμε πάλι αύριο. Δεν θα πω ελπίζω να τα πούμε πάλι αύριο, θα πω θα τα πούμε πάλι αύριο και όλα θα είναι καλά και πάλι αύριο θα είμαστε εδώ.